και ο λόγος στο Γιάννη τον Αχτσίδη, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, που εδώ και λίγο καιρό, κανένα 1,5 μήνα θα μας πει ο ίδιος, αγωνίζεται στον προσεχή αντίπαλο του Άρη, το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Γιάννη, καλημέρα, τι γίνεται? Καλημέρα σας, καλά είμαι εσείς. Δόξα τω Θεώ, Χριστό, θα έχετε μάτι σήμερα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, παίζουμε τον Ηρακλία Μπελοκήπων. Και νομίζω, Γιάννη, είναι και πολύ σημαντικό βαθμολογικά, είναι κρίσιμο για την ομάδα σου το παιχνίδι το σημερινό. Ναι, είναι σαν τελικό το μάτι σήμερα, πρέπει να το πάρουμε όπως και δίποτε. Ναι, θυμίζω ότι το Βυζάντιο, η ομάδα σου είναι στη 12η θέση με 21, δηλαδή στη ζώνη ακριβώς του υποβιβασμού, στο μείον 3 από τον επόμενο, από τον Άρη Ακροποτάμου. Και ο Ηρακλής Απολλοκήπων, το βλέπω, δεν έχει εξασφαλίσει και αυτός ακόμη μαθηματικά την παραμονή του. Ακόμα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ακόμα άλλα παίζονται. Υπάρχουν ακόμα 8 αγώνες και τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πώς είναι και η κατάσταση, οι καιρικές συνθήκες γενικά, γιατί τα γήπεδα σε αυτή την κατηγορία τα έχει ζήσει και εσύ από το ξεκίνημα της σεζόν. Δυστυχώς το τελευταίο τρίμηνο είναι όλα σε μαύρο χάλι. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση? Όχι, εμάς ευτυχώς το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το φροντίζουν εδώ πέρα, είναι πολύ καλά. Και οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για μπάλα σήμερα. Ούτε πιο έχει τη ζέστη. Όλα πρέπει να πάνε όλα καλά σήμερα. Εσύ εδώ και κανένα 1,5 μήνα νομίζω είσαι στο Βυζάντιο. Ήσουν στην αναγέννηση Ιαννησών στο πρώτο εξάμηνο. Τώρα σε βλέπουμε στο Βυζάντιο. Για ποιο λόγο έτσι πήρες την απόφαση να μετακινηθείς? Πίστευα ότι το να έρθω στο Βυζάντιο θα ήταν καλύτερο για μένα. Λόγω. Εδώ που μου είπαν τα παιδιά, γνώριζα κάποια παιδιά που παίζουν στην ομάδα. Μου είπαν ότι οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Οι άνθρωποι είναι κοντά στην ομάδα. Και πίστευα αυτό θα με βοηθήσει αρκετά. Υπάρχει και ένα παιχνίδι βέβαια μετά το σημερινό. Σας ενδιαφέρει αυτό το μάτς που δίνεται σήμερα με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων? Υπάρχει όμως και μια υποχρέωση την Κυριακή κόντρα στην πρώην σου ομάδα, τον Άρη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Άρη που είναι υποχρεωμένος να κερδίσει φυσικά και τα 8 μάτς. Και έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, Γιάννη, ότι για ομάδες όπως το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να δίνουν και 3 παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα, σε 7 μέρες. Σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα να παίζουμε 3 παιχνίδια, αλλά ευτυχώς εμάς εκεί πάλι το μάτς είχε αναβληθεί. Ναι. Οπότε εμείς δεν παίξαμε την Κυριακή. Είστε τυχεροί. Είμαστε πιο τυχεροί. Αλλά εντάξει, τώρα πιστεύω θα πάμε μέσα στον Άρη, θα δώσουμε το 100% που μπορούμε και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε θα το πάρουμε. Σε τι κατάσταση έτσι είναι η ομάδα του Βυζάντιου Κοκκινοχώματος? Η κατάσταση είναι πολύ καλή. Έχουμε καλούς παίχτες. Έχουμε παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει και σε. Έχουν παίξει τον Ηρακλή, έχουν παίξει τον Παρσεραϊκό, δηλαδή έχουν μια δομή. Και πιστεύω ότι η ομάδα δεν αξίζει να βρίσκει τη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή έχουμε ακόμα 8 αγώνες, θα έχει την αξίδη. Γενικότερα, πώς τη βλέπεις τη μάχη της ανόδου? Έχεις αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες, γιατί έπαιζες και στα Γιάννητσά στον πρώτο γύρο. Άρα έχεις παίξει και κόντρα σε Πανσεραϊκό και κόντρα σε Καβάλα. Γενικά έχεις αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες. Τη μάχη της ανόδου πώς τη βλέπεις, Γιάννη? Είναι ο Πανσεραϊκός που έχει ένα προβάδισμα τώρα στο συν 4, ο Άρης ο οποίος ακολουθεί από πίσω, και η Καβάλα η οποία παίζει και αυτή σήμερα παιχνίδι εξαναβολής. Κοιτάξτε, σίγουρα άλλος τώρα δεν βρίσκεται στη θέση που πρέπει να βρίσκεται. Είναι 4 βαθμούς κάτω από τον Πανσεραϊκό, αλλά ακόμα υπάρχουν 8 μάτς. Οπότε αυτή η διαφορά μπορεί να καλυφθεί. Αλλά πιστεύω ότι θα παιχτεί μέχρι τους τελευταίους αγώνες ποια ομάδα θα είναι. Πιστεύω μέχρι το τέλος θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύεις, για παράδειγμα, Γιάννη, ότι το καθοριστικό μάτς είναι φυσικά αυτό το Άρης Πανσεραϊκός σε 3 αγωνιστικές, αλλά ο Πανσεραϊκός, πιστεύεις έτσι όπως έχοντας δει και όλες τις ομάδες, βλέπεις να στραβοπατάει, να σκαλώνει κάπου αλλού, ή θα είναι καθοριστικά τα παιχνίδια αυτά Άρης Πανσεραϊκός, Άρης Καβάλα, Καβάλα Πανσεραϊκός, τα 3 ντέρμπι δηλαδή? Σίγουρα θα παίξουν ρόλο αυτά τα 3 ντέρμπι, αλλά επειδή η ΓΑΜΑ Εθνική τίποτα δεν είναι δεδομένο, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι εύκολο. Ούτε ομάδες που πιστεύω ότι θα μπορούν να σπάρουν εύκολα, θα μπορούν να πάρουν εύκολα τους βαθμούς. Θα πρέπει να δώσουν σε όλα τα μάτς το 100% δεν είναι κανένα εύκολο μάτς. Για να μπορέσει να πάρει εύκολα πόντους και ο Παρσαϊκός και ο Άρης. Πού οφείλεται, πιστεύεις, κατά τη γνώμη σου, Γιάννη, το γεγονός ότι ο Άρης δυσκολεύεται φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ θα περίμενε κανείς να είναι τα πράγματα πιο απλά? Ναι, ας πω, δεν γνωρίζω, δεν είμαι μέσα στην ομάδα για να σου πω αυτό. Αυτό που ξέρω ότι είναι ότι λόγω του όλοι πιστεύουν ότι η ΓΑΜΑ Εθνική θα είναι ένα εύκολο πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο πρωτάθλημα, επειδή το γνωρίζω και από πέρσι που ήμουν στη Λάρισα. Τίποτα δεν είναι εύκολο να ανέβει σε. Πιστεύω ότι θα ανέβουν εύκολα την κατηγορία, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει καλές ομάδες, γιατί είναι και Πανσεραϊκός και Καβάλα φέτος. Και
Δεν ξέρω, ίσως υποτίμησε λίγο το πρωτάθλημα. Δεν γνωρίζω. Ναι. Ναι, ίσως να είναι και αυτό, να έπαιξε ίσως ενδεχομένως ρόλο στο ξεκίνημα της σεζόν, κάτι τέτοιο. Εσύ αγωνίστηκες αρκετά χρόνια στον Άρη, έπαιξες και την τριετία 9-12. Γενικότερα, τι έχεις κρατήσει από τον Άρη, ποιο ήταν αυτό που κράτησες περισσότερο, ποια συνεργασία, κάτι το οποίο σου έχει μείνει, σε βοήθησε? Εμένα σίγουρα, όλοι οι προπονητές ήταν πολύ σημαντικοί για μένα, με βοήθησαν ο καθένας τους, με έμαθε κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, αυτό που με έχει μείνει περισσότερο είναι ο Dr. Al Cooper, ο οποίος με έχει κάνει και επαγγελματία στην ομάδα. Ναι. Και εκείνα τα μάτια που είχαμε παίξει στην Ευρώπη, ο κόσμος του Άρη, αυτά μου έχουν μείνει στη μνήμη. Και δεν τα ξεχάσω. Βέβαια, η πορεία σου μετά, δεν ξέρω, προσωπικά ήταν αυτή που περίμενες, που ήθελες να κάνεις, ταλαιπωρήθηκες από κάποιους τραυματισμούς. Και ποιος είναι ο στόχος σου γενικότερα από εδώ και πέρα? Σίγουρα αυτό που περίμενα. Είχα έναν τραυματισμό, όπως είπες, είχα ένα χιαστό, είχα μείνει αρκετό καιρό έξω. Αλλά τώρα είμαι εδώ, υγιής, δόξα τω Θεώ, και προσπαθώ να επανέλθω ξανά. Θέλω να αγωνιστώ σίγουρα στο ΑΕΚ ξανά, να μπορέσω να ξαναγωνιστώ στην ΑΕΚ. Και πιστεύω να πάω άλλο κανάλι, να έχουμε την υγεία μας και να μπορέσω να επανέλθω εκεί πέρα που θέλω, που επιθυμώ. Να το ευχηθούμε. Καταρχάς, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σήμερα στο μάτς με τον Ηρακλή από τον Κύπρο. Αλλά δεν θα σου ευχηθούμε το ίδιο για το μάτς της Κυριακής, όπως αντιλαμβάνεσαι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.